Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Είμαι ο Greek Zia της καρδιάς σας. Σήμερα θα ανοίξουμε κάτι για το οποίο, για να σας πω την αλήθεια, είμαι λίγο ενθουσιασμένος γιατί δεν είχα πάρει ποτέ, δεν είχα ασχοληθεί ποτέ και ήρθε η ώρα να έρθει στα χέρια μου. Πριν το δούμε ωστόσο, εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει και πάμε να σας δείξω, θα δούμε αυτό εδώ πέρα. Βλέπετε ότι γράφει Smart Glasses, το βλέπετε και γύρω γύρω. Είναι ένα προϊόν από την Blitzwolf, είναι ένα προϊόν το οποίο αγοράστηκε από την εταιρεία, τη σελίδα βασικά, Banggood. Το έχω ανοίξει πριν από λίγο για να μπορέσω να δω πώς δουλεύει. Αυτό εδώ πέρα έρχεται μέσα σε αυτήν εδώ πέρα τη θήκη. Το συγκεκριμένο το μοντέλο είναι το BWG02, αν θυμάμαι καλά. Κάπου το λέει η αλήθεια είναι. Ναι, είναι το G02. Αυτά τα πέρα υπολογίστε ότι είναι ένα απλό ταπεινό ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Εγώ βγάζω ήδη ό,τι έχει μέσα. Και πάμε λίγο να σας τα δείξω. Έχει ένα βιβλιαράκι στο οποίο μας δείχνει όλες τις λειτουργίες τις οποίες μπορούμε να κάνουμε με αυτό το ρολόι, από το πώς μπορούμε να το ανοίξουμε, πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε μια κλίση, πώς μπορούμε να ακούσουμε μουσική, τα πάντα, γιατί όπως καταλάβατε δεν είναι ένα απλό ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Έχει ένα καλώδιο τον φορτιστή. Ο φορτιστής είναι μαγνητικός, αν το δείτε εδώ πέρα έχει αυτά τα πινάκια τα οποία ακουμπάνε στο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Έχει αυτό εδώ πέρα το πανάκι με το οποίο καθαρίζουμε τα γυαλιά και έρχεται μέσα σε αυτήν εδώ πέρα την θήκη. Σας τα βγάζω, είναι μαύρα. Ο σκελετός είναι PC, έτσι λέγεται το υλικό, οπότε είναι πλαστικό. Είναι πάρα πολύ ελαφριά. Αν θυμάμαι καλά, είναι 36-33 γραμμάρια. Θα το δω τώρα και θα σας πω. Λοιπόν, είναι 36 γραμμάρια. Ωραία. Και λειτουργεί με Bluetooth. Είναι, όσον αφορά την αδιαβροχοποίησή του, IPX5, που σημαίνει ότι αντέχει σε σταγόνες. Λειτουργεί με Bluetooth 5,3. Συνδέεται με το κινητό μας. Και φυσικά, εκτός το ότι μπορούμε να τα φορέσουμε, μπορούμε να ακούμε παράλληλα και μουσική, όπως επίσης και να μιλάμε στο τηλέφωνο. Γιατί αγοράστηκαν? Αγοράστηκαν πρώτον γιατί δεν είχα πάρει ποτέ, γιατί επίσης τα βρήκα στα 13 ευρώ, κάπου εκεί, και ήθελα να τα δοκιμάσω για να μπορέσω να δω πώς ακούγονται τα συγκεκριμένα open ear ηχεία, γιατί μέχρι στιγμής είχα μόνο αυτά που μπαίνουν πάνω στα αυτιά ή τα άλλα, τα ακουστικά που μπαίνουν μέσα στα αυτιά. Η χρήση τους και η λειτουργία τους είναι πάρα πολύ απλή και είναι και πάρα πολύ εύκολη. Γενικότερα έχει μόνο ένα κουμπί το οποίο βρίσκεται σε αυτήν εδώ πέρα την πλευρά. Δεν ξέρω αν φαίνεται έτσι όπως το κρατάω. Και πέραν από αυτό έχει εδώ πέρα δύο τελίτσες, εάν τις βλέπετε, που ακουμπάει ο φορτιστής για να μπορέσουμε αυτό να το φορτίσουμε. Εδώ έχει μια μικρή τρυπούλα η οποία μας δείχνει την ένδειξη του κατά πόσο φορτίζει, κατά πόσο είναι σε διαδικασία σύνδεσης, οπότε είναι ανιχνεύσιμο για να μπορέσουμε να το εντοπίσουμε και να συνδεθούμε. Γενικότερα μας δείχνει κάποιες πληροφορίες και επίσης έχει εδώ και εδώ, όπως εδώ και εδώ και για τα δύο τα αυτιά, ηχεία και κάπου εδώ πέρα μέσα, δεν ξέρω πού ακριβώς για να σας πω την αλήθεια, είναι κρυμμένο και ένα μικρόφωνο με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε κανονικότατα. Η διαδικασία της σύνδεσης είναι πάρα πολύ εύκολη. Πατάμε το κουμπί που βρίσκεται εδώ πέρα για 1,5 περίπου δευτερόλεπτο και με το που το πατήσουμε και αυτό ανοίξει, γυρνάει και λέει, κάνει ένα μήνυμα. Γυρνάει και λέει ότι είναι power on. Μετά αυτό εδώ πέρα κανονικά αρχίζει και να βοσβήνει. Εγώ τώρα το έχω συνδέσει με το κινητό, οπότε δεν το δείχνει. Αυτό εδώ πέρα με το που το ανοίξουμε αρχίζει και να βοσβήνει γρήγορα mauve, οπότε πλέον είναι ανιχνεύσιμο. Ψάχνουμε στο κινητό μας, βρίσκουμε το G02, το πατάμε, συνδέεται, δίνουμε τις απαραίτητες άδειες, καθότι επειδή είναι και για κλήσεις, πρέπει να δώσουμε και την άδεια για να μπορεί να έχει πρόσβαση στις κλήσεις μας, ούτως ώστε να απαντάμε και να μιλάμε. Από εκεί και πέρα, εφόσον το συνδέσουμε και το φορέσουμε, φορώντας το, αν το πατήσουμε μία φορά, ακούστε. Εγώ το είχα, τώρα το ξανάκλεισα. Λοιπόν, να σας πω τώρα τι γίνεται. Εγώ το είχα ήδη συνδέσει, όπως σας έχω πει. Είχα ήδη ανοίξει το Apple Music και είχα βάλει κάποια τραγούδια για να μπορέσω να ακούσω όπως ακούγονται.
ακούγονται για το συγκεκριμένο τύπο συσκευής τίμια, γιατί μην παραβλέπουμε και θα σας πω τις λεπτομέρειες, ότι το συγκεκριμένο έχει ένα ηχείο το οποίο είναι 16 χιλιοστά, αν θυμάμαι καλά. Ναι, είναι 16,5 χιλιοστά. Αυτό εδώ πέρα επίσης συνδέεται με το κινητό μας με κωδικοποίηση AAC, άρα σίγουρα δεν έχουμε την καλύτερη απόδοση ως προς την ποιότητα μετάδοσης του ήχου, αλλά δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε γιατί και τα ηχεία είναι πάρα πολύ μικρά. Ο οδηγός τους είναι πολύ μικρός. Ωστόσο, λειτουργούν κανονικότατα, μπορείς να μιλήσεις κανονικότατα. Έχουν και electronic noise cancelling. Το electronic noise cancelling είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά επεξεργάζεται τη φωνή σας, αφαιρεί τον ήχο του περιβάλλοντος για να είναι πιο καθαρή η δική σας η φωνή. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είπαμε ότι είναι στα 36 γραμμάρια, συνδέεται με Bluetooth 5,3, ο σκελετός του είναι πλαστικός, κρατάει περίπου 5 ώρες για αναπαραγωγή μουσικής, 4,5 ώρες περίπου σύμφωνα με τις πληροφορίες εδώ πέρα μέσα, εφόσον θέλουμε να μιλάμε. Για να φορτίσει χρειάζεται περίπου 1,5 με 2 ώρες, δεν ξέρω, δεν το έχω φορτίσει γιατί πριν από λίγο το άνοιξα, άρα δεν έχω δοκιμάσει να κάνω κάποια τέτοια ενέργεια. Από εκεί και πέρα, όπως το κατάλαβα και το βλέπω και εδώ πέρα, ο φακός του είναι polarized και το κατάλαβα γιατί έχω πολύ διαφορετική εικόνα όταν κοιτάζω την οθόνη και αυτή την έχω πάντα όταν είναι polarized. Έχει προστασία από UVA και UVB σύμφωνα με την κατασκευάστρια. Δεν μπορώ να το διαπιστώσω διαφορετικά. Έρχεται στο χρώμα το μαύρο. Και γιατί αγοράστηκε? Που ξεκίνησα να σας το λέω προηγουμένως. Αγοράστηκε γιατί σκέφτηκα το εξής. Έρχεται καλοκαίρι. Γενικότερα όλο το χρόνο. Έρχεται ωστόσο καλοκαίρι. Θα βγεις για τρέξιμο, θα βγεις για περπάτημα, θα βγεις για να κάνεις μια βόλτα με το ποδήλατο. Εγώ, σαν Γρηγόρης τώρα θα σας το απαντήσω, δεν θέλω όταν είμαι με το ποδήλατο κάπου να έχω κλειστά τα αυτιά μου και να μην ακούω τι γίνεται γύρω μου για λόγους ασφάλειας δικής μου. Οπότε προτίμησα να τα πάρω και να τα δοκιμάσω και για να τα φοράω όταν θα κάνω ποδήλατο, ούτως ώστε εφόσον θέλω να μπορώ να ακούω μουσική ή εάν βρίσκομαι σε εξωτερικό χώρο και ακούγεται καλά, να μπορώ να μιλήσω και στο τηλέφωνο αν με πάρουν τηλέφωνο και να μην έχω θέμα για να μπορώ να ακούω και γύρω μου τι γίνεται. Άρα τα πήρα και για λόγους ασφάλειας, όσο μπορεί αυτό να θεωρηθεί ασφάλεια. Τα βλέπετε λοιπόν από εδώ πέρα. Ο ήχος τους είναι εντάξει, δεν μιλάμε για κανένα μπάσο τρομερό, αλλά ακούγεται μια χαρά. Το σχέδιο τελικά αυτό που είναι τα ηχεία ακριβώς εδώ πέρα στο αυτί ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Δεν το περίμενα ότι θα ακούγεται τόσο καλά. Σίγουρα δεν είναι για να το ακούς σε χαμηλό ήχο. Επίσης, στα τραγούδια που εγώ έχω βάλει και ακούω, τώρα το έχω τέρμα. Στο τέρμα αρχίζει να έχει μια πολύ μικρή παραμόρφωση. Αν το χαμηλώσεις λίγο, η μουσική ακούγεται πάρα πολύ καλά. Σίγουρα ωστόσο, επειδή είναι τέτοιος ο τύπος της μουσικής, δεν είναι για να τον έχεις πολύ χαμηλά, γιατί αν ας πούμε είσαι στο δρόμο και έχεις βάλει να ακούς μουσική, πιο πολύ θα ακούς τα αυτοκίνητα, παρά θα ακούς τη μουσική. Αλλά σίγουρα ακούγεται δυνατά και δεν έχει πολύ μεγάλη παραμόρφωση. Γενικότερα έχουν πάρα πολύ καλές κριτικές και αυτά έχουν καλές κριτικές. Ακόμη ένα ζευγάρι γυαλιά τα οποία έχουν πολύ καλές κριτικές είναι ένα ζευγάρι από τη Lenovo, τα οποία είναι και λίγο διαφορετικό παρεμφερή, αλλά διαφοροποιούνται ελαφρώς. Εκείνα ίσως είναι λίγο πιο ωραία. Από εκεί και πέρα, για να σας πω την αλήθεια, για 10-13 ευρώ το συγκεκριμένο μια χαρά είναι, μια χαρά έφτασε. Έφτασε εδώ πέρα περίπου σε μια μισή εβδομάδα, ούτε καθυστερείς, ούτε τίποτα και να χαλάσει, δεν έγινε και τίποτα, έφυγε και γεια σας. Έτσι στην τελική έχουμε καταλήξει πια όλοι. Αυτά από μένα, αυτά από τα γυαλιά, το ξαναλέω ότι το συγκεκριμένο είναι τα Blitzwolf, το BWG02. Είμαι ο GreekZR της καρδιάς σας. Και πριν κλείσουμε, θα κάνω και μια εγγραφή με το κινητό για να ακούσετε ακριβώς τον ήχο που καταγράφουν τα γυαλιά τα συγκεκριμένα. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα που ακούτε αυτή τη στιγμή είναι ο ήχος από τα γυαλιά. Ακριβώς έτσι ακούγεται στην ηχογράφηση. Στις κλήσεις θεωρώ ότι θα ακούγεται με τον ίδιο τρόπο. Εγώ που πήρα από το σταθερό μου τηλέφωνο στο κινητό ακουγόμουν μια χαρά, αλλά ήμουν σε περιβάλλον χωρίς φασαρία γιατί ήμουν μέσα στο σπίτι. Οπότε λοιπόν τα κλείνω. Ό,τι άλλο θελήσετε, είμαι εδώ για εσάς. Μην ξεχάσετε να κάνετε share, like και σχόλιο εφόσον επιθυμείτε. Μην παραλείψετε να εγγραφείτε, όπως επίσης να πατήσετε και το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε, να περνάτε καλά. Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια.